κοιτάξτε να δείτε. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Από τη λόγω και της κατάστασης της πανδημίας, οι ομάδες που θα είναι λιγάκι πιο έτοιμες στο αγωνιστικό κομμάτι, θα είναι και αυτές που είναι πιο κοντά στη νίκη. Χθες ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ερμιόνη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και καλά δουλεμένη. Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο και μάλιστα ο αντίπαλός μας είχε και ένα δοκάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως πιστεύω ότι κάναμε ένα αρκετά καλό δεύτερο ημίχρονο, πετύχαμε ένα γκολ και θα μπορούσαμε να πετύχουμε και περισσότερα τέρματα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια όλων των παιχτών της ομάδος και θέλω να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια. Το γκολ το έβαλε ο Βαγγέλης ο Μάτιος. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε πολλά λόγια. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ένα παιδί που στην ηλικία των 37-38 ετών είναι παράδειγμα για τους μικρότερους. Και όταν λέω παράδειγμα, δεν είναι ότι επειδή ο Βαγγέλης ο Μάτιος έχει πήξει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο στις εθνικές ομάδες, δεν το λέμε για αυτόν τον λόγο. Είναι η αγωνιστική του συμπεριφορά τέτοια. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πρώτος έρχεται στο γήπεδο όταν έχουμε προπόνηση και φεύγει τελευταίος. Νομίζω από εκεί και πέρα είναι και παράδειγμα για τους μικρότερους αθλητές που έχουμε στο σύλλογό μας, έτσι, για να μπουν στο πνεύμα ότι αν θέλεις να γίνεσαι πρωταθλητής, τι πορεία πρέπει να ακολουθήσεις. Στην επόμενη αγωνιστική σας πλήρη ομάδα παίζετε με τον Άφλιο. Ναι, εκτός έδρα με τον Άφλιο παίζουμε. Ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάτε ότι και η Ερμιόν και τον Άφλιο είναι ομάδες που παλεύουν για τη σωτηρία. Και καταλαβαίνετε ότι κάθε Κυριακή αυτά τα μάτς, ο ένας παλεύει για τη σωτηρία, η άλλη ομάδα παλεύει για να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά στην βαθμολογία. Είναι δύο αντικρουόμενα συμφέροντα και καταλαβαίνετε ότι αυτός που έχει το μεγαλύτερο κίνητρο και θέλει περισσότερο το παιχνίδι, αυτό θα αποτυπωθεί στο κήπεδο και θα πάρει και τους βαθμούς.